είχα βγάλει ένα βιντεάκι. Ο χελώνας κροκόδιλος ξαναχτυπά, με άλλο όνομα όμως, για το χαμό που γινόταν εδώ στην Κρυθαριά. Σας είχα δείξει την κατάσταση. Δείξω τους κάδους μία. Σας είχα δείξει την κατάσταση. Είχε 3 κάδους από εδώ πράσινους, 4 κάδους από εκεί πράσινους. Ήταν 7 σύνολο οι πράσινοι κάδοι και 4 ανακύκλωσης, 2 και 2. Και θυμάστε την κατάσταση. Δείτε το βίντεό μου το παλιότερο άμα δεν τη θυμάστε. Και πλέον δεν υπάρχει ίχνος. Ίχνος από σκουπίδι. Ίχνος. Εδώ γινόταν χαμός. Φτάνανε τα σκουπίδια μέχρι εδώ στην κολόνα έξω. Μέχρι εδώ στην κολόνα φτάνανε τα σκουπίδια. Γινόταν χαμός και πλέον είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Τι να πούμε. Να πούμε ευχαριστώ στον Δήμαρχο. Βάλαν και αυτό εδώ, απαγορεύεται αυστηρό συρρήψη κλαδιών, μπαζών και σκουπιδιών. Οι παραβάτες τιμωρούνται. Για πληροφορίες που αφορούν την καθαριότητα, καλέστε σε αυτά τα τηλέφωνα. Σας είχα πει στο βίντεο ότι φεύγοντας εκείνη τη μέρα, εξοργισμένος με τα σκουπίδια, είχα δει μια γουρούνα μηχανή να τραβάει ένα τρέιλερ πίσω γεμάτο μπάζα. Δεν σταμάτησα γιατί φαντάστηκα ότι το φέρνανε εδώ να τα αδειάσουνε. Γιατί άμα σταματούσα θα μανουριάζαμε άσχημα. Και τελικά δεν σταμάτησα και έφυγα. Να είναι καλά ο Δήμαρχος για όλη αυτή τη δουλειά και που έφτιαξε αυτό το χώρο, γιατί είναι ένα όμορφο μέρος η Κρυθαριά. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος να έρθεις στο καλοκαιράκι, να γουστάρεις, να ράξεις, να κάνεις τα μπανάκια σου με την οικογένειά σου, με την κοπέλα σου, με τους φίλους σου. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια και πολύ κοντά μας στο Βόλο. Κρυθαριά. Κράτα λίγο. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βιντεάκι, απλά έτυχε ήρθα και έκανα το πρώτο μου μπανάκι με τη γυναίκα μου και περνώντας από εδώ θέλησα να το τραβήξω ένα βίντεο να το δείτε κι εσείς. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια σε όλους που το διατηρούν έτσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε. Α!